Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνατε. Εκπροσωπώ τους οικοπαραγωγούς, τον αξιάρχη, με πάρα πολλά προβλήματα που ξεκινάνε από το 21 από τη Μύδια, με τα χιόνια που καταστραφήκαν γύρω στα 8.500 δέντρα. Περιμένουμε μια αποζημίωση. Έχω ακούσει ότι έχω βγει γύρω στα 1.200, που είναι για μας ψίχουλα, γιατί καταλαβαίνετε, όταν σπάσει ένα δέντρο τουλάχιστον 40 χρονών για να ξαναγίνει, εμείς μπορεί να μην είμαστε εδώ πέρα. Πρέπει τουλάχιστον να μεριμνήσει η κυβέρνηση, τουλάχιστον για μια επταετία τουλάχιστον, αυτά τα λεφτά. Πηγαίνουμε μετά για την κοροναενίσχυση. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κάνουμε τις αιτήσεις. Έχει περάσει τουλάχιστον 1,5 χρόνος. Σε μια τηλεδιάσκεψη που είχαμε τον κύριο Λιβανό, καταφέραμε να βγάλουμε 130 ευρώ το στρέμμα και πήγε στον κύριο Υπουργό Οικονομικό, στον κύριο Σκαλαγάκη και μας έκανε 65 ευρώ. Όταν το Μαρκόπουλο πήρε 200 ευρώ, χωρίς αιτήσεις, χωρίς τίποτα. Κατευθείαν στα βιβλιάρια. Από τη φωτιά, χάσαμε το 45% της παραγωγής. Ήρθε το ΕΛΚΑ, μας έβγαλε 250 ευρώ το στρέμμα. Τώρα μας λένε ότι περιμένουν μια υπογραφή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Περιμένουμε και αυτό. Και μια μεγάλη, πολύ μεγάλη αδικία με μια αρρωγή που έγινε, μια τριμηνιαία ενίσχυση, μας βάλανε όλους στο ίδιο τσουβάλι. Λες και είμαστε εστιατόρια ή ξενοδοχεία. Βάλανε τα τιμολόγια τριμηνιαία μέχρι 31 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή όσοι είχαν κόψει τιμολόγια μέχρι 31 Σεπτεμβρίου, μπήκανε μέσα και πήραν λεφτά. Από εκεί και ύστερα μας πετάξαν έξω. Εμείς σαν συντηρησμός, τα τιμολόγια τα κόβουμε 31 Δωδεκάτου. Όλη η παραγωγή του συντηρησμού και ο συντηρησμός βγήκε έξω από αυτό το κόλπο. Υπάρχουν σχεδόν η μισή παραγωγή που πήρανε πάρα πολλά λεφτά, και εμείς καθόλου. Αυτό καταλαβαίνετε είναι αθέμητος ανταγωνισμός και δεν μπορούμε να τους κοιτάξουμε στα ίσα αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις και στα ενίκια που νοικιάζουμε τα χωράφια, ήρθανε και τα χτυπήσανε, και σε κάποιες αγοράς, εκεί που τα είχαμε κανονίσει, που είχε να πάρουμε με 5.000 ένα κομμάτι, ήρθε και ο άλλος που είχε πάρει 50.000, έδωσε 10 και τον πήρε. Αυτό είναι αθέμητος ανταγωνισμός και πιστεύω ότι θα δικαιωθούμε, γιατί υπάρχουν ακόμα κάποια λεφτά από τα 11,5 εκατομμύρια που είχαν δώσει. Αυτά είναι τα προβλήματα για τους εγωπραγωγούς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.